Πάμε να βρούμε τον Δημήτρη Χατζηκόρτσου για αυτή την ιστορία στην Πιερία, που έχει να κάνει με δύο τρένα, μια παρολίγων σύγκρουση. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα. Καλή σας ημέρα από Θεσσαλονίκη. Συζητάμε ακόμη και σήμερα για μια παρολίγων, όπως είδατε Χρήστο, σύγκρουση τρένων. Ναι. Εκεί στον κορινό Πιερία συνέβη. Η αμαξοστοιχεία, ο πρώτος προστιακός με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη για Λάρισα, είχε βλάβει. Σταμάτησε στον κορινό, λίγο έξω από την Κατερίνη. Την ίδια στιγμή, όπου ένας άλλος σειρμός με κατεύθυνση προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, κινούντας την ίδια γραμμή, σύμφωνα με τον μηχανοδηγό, έχοντας πράσινη φωτοσήμανση. Βέβαια, σύμφωνα με τον ΟΣΕ, εκεί αρχίζει και περιπλέκει την ιστορία, ήταν πράσινη φωτοσήμανση γιατί είχε διορθωθεί το πρόβλημα στον άλλο σειρμό και είχε φύγει. Βέβαια, όλα αυτά δεν τα ξέρουμε στην πραγματικότητα, γιατί λύθηκαν μέσω τηλεφώνου μεταξύ των οδηγών, μίλησαν στο τηλέφωνο. Και αντιλήφθηκαν μέσω των ασυρμάτων ότι υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Και γι' αυτό αποφεύγει κάποιο ατύχημα ή και δυστύχημα ακόμη μια φορά. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας πω πως δεν είναι η πρώτη φορά που σημαίνει αυτό εκεί στην περιοχή, καθώς και στις 16 Δεκεμβρίου του 23 υπήρχε ανάλογη βλάβη και τότε η Hellenic Train δίνει εξηγήσει από τον ΟΣΕ και σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Συντακτών δεν είχε λάβει πιστική και ξεκάθαρη απάντηση γιατί είχε συμβεί και τότε. Σήμερα θα βρεθεί εκεί και ο κύριος Τερεζάκης και οι μηχανοδηγοί προκειμένου να κάνουν μια προσομοίωση του συμβάντος και να δουν τι ακριβώς συνέβη τελικά εκεί. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Πολύ. Τώρα πάμε εμείς να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Τερεζάκη, είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕ. Καλημέρα κύριε Τερεζάκη. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Είστε στο σημείο, αν έχουμε καταλάβει καλά, γίνεται κάποια προσομοίωση? Είμαστε στην Κατερίνη. Ναι. Είμαστε με το επιτελείο εδώ, σχεδιάζουμε τις λεπτομέρειες της άσκησης, mm-hmm. της προσομοίωσης, mm-hmm. περιμένοντας το Intercity το 53 να κατέβει. Για να μην το καθυστερήσουμε και αμέσως μετά θα ανέβουμε στον κορινό για να αρχίσουμε τις διαδικασίες προσομοίωσης. Δουλεύει η φωτοσήμανση σε αυτό το σημείο, δουλεύει η τηλεδιοίκηση κύριε Τερεζάκη? Κανονικά. Οπότε τι λέτε εσύ ότι έχει συμβεί? Λοιπόν, καταρχάς όλα έχουν, να το πάρουμε λίγο με μάλιστα, τη σειρά. Μάλιστα, βεβαίως. Αυτό που αναφέρεται ότι είχε ξαναγίνει το Δεκέμβριο του 23, ναι. Έτσι, το διαψεύδω κατηγορηματικά. Μάλιστα. Δεν είχε γίνει τίποτα τέτοιο παρόμοιο. Το ένα τρένο ήταν σταματημένο στον κορινό από διακοπή ηλεκτροκίνησης. Το άλλο περίμενε στο Μακρύγιαλο, δηλαδή 10 χιλιόμετρα παραπίσω. Μάλιστα. Τώρα πώς μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να υπήρξε παρόμοιο περιστατικό, αυτό δεν το ξέρω. Δεν ξέρω πώς το λένε και πώς το συμπεραίνουν. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι ότι και στην αναφορά που έχει κάνει ο μηχανοδηγός για αυτό το περιστατικό, λέει για ένα φωτόσημο που ήταν πράσινο. Δεν λέει πιο συγκεκριμένο φωτόσημο. Από τον Μακρύγιαλο μέχρι τον Κορινό έχουμε περίπου, αν θυμάμαι καλά, 8 ή 10 φωτοσήματα. Μάλιστα. Ποιο φωτόσημα ήταν πράσινο που έπρεπε να είναι κόκκινο? Δεν αναφέρεται στην αναφορά του μηχανοδηγού, την έχω. Mm-hmm. Το είχαμε διερευνήσει, δεν υπήρξε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Έχουμε τα βίντεο όλα από τη σηματοδότηση και από την τηλεδιοίκηση που καταγράφονται. Δείχνει ότι το ένα τρένο από το άλλο έχει μια απόσταση γύρω στα 8 χιλιόμετρα. Άρα δεν μπορούσε να δει μάλιστα κανένα πράσινο σηματοδότη που δεν έπρεπε να είναι πράσινο και πρέπει να είναι κόκκινο 10 χιλιόμετρα παρακάτω. Αυτό για το 23. Λέω, αυτό για το 23. Μάλιστα. Πάμε τώρα, σε αυτό. Άρα δεν είναι δύο τα περιστατικά που λένε ότι είναι ίδια. Ναι. Το ένα δεν υπάρχει. Ναι. Πάμε σε αυτό που υπήρξε όμως. Πάμε σε αυτό που λέμε ότι έγινε με όλα ξεκινήσανε τη Δευτέρα με μια αναφορά του μηχανοδηγού της αμαξοστοιχίας που ακολουθούσε το προαστιακό. Το μάλιστα οποίο είχε πάθει μια βλάβη και σταμάτησε στον κορινό. Ενώ το Intercity το 57 πλησίαζε τον κορινό. Η αναφορά του μηχανοδηγού λέει ότι ενώ ήταν σταματημένο το τρένο στον κορινό, ναι, το φωτόσημο που κάλυπτε το τρένο το σταματημένο, ενώ έπρεπε να ήταν κόκκινο, μάλιστα, το είδε πράσινο. Μάλιστα. Αυτό το οποίο αναφέρει επίσης ο μηχανοδηγός στην αναφορά του είναι ότι πλησίασε το φωτόσημο αυτό που έπρεπε να ήταν κόκκινο αλλά ήταν πράσινο, το πλησίασε με χαμηλή ταχύτητα. Λέει ότι είχαν γίνει κάποιες επικοινωνίες μεταξύ των μηχανοδηγών, ναι, και ήξερε ότι το προπορευόμενο τρένο είναι σταματημένο στον κορινό από βλάβη. Γι' αυτό και είχαν κάνει κάποιες συνεννοήσεις μεταξύ τους με τα κινητά. Δεν υπάρχουν καταγραφές, ναι, δεν ξέρουμε τι είπανε και τι έγινε. Αλλά πλησίασε το φωτόσημο αυτό, το επίμαχο φωτόσημο, με χαμηλή ταχύτητα. Ναι. Ενώ σε το πλησίαζε, λέει, είδε σε μια απόσταση
δεν ξέρουμε πόσοι, 800, 900, 1000 μέτρα. Τα φωτοσύμματα αυτά που έχουν περίπου 1800 μέτρα το ένα από το άλλο. Μάλιστα. Σε κάποια απόσταση περίπου τα 1000, για 200, 800 μέτρα, είδε ότι το προπορευόμενο τρένο, άκουσε και την αναγγελία του μηχανοδηγού, σωστά που έκανε ο μηχανοδηγός του προπορευόμενου, ότι επιδιόρθωσε τη βλάβη και φεύγει. Μάλιστα. Και είδε το φωτόσημό του να γίνεται πορτοκαλί, ενώ ήταν λέει πράσινο. Είδε να επανέρχεται στη σωστή ένδειξη την πορτοκαλί, αφού το προπορευόμενο έφυγε και το φωτόσημό του έγινε κόκκινο. Αυτή η αναφορά, όπως ναι, καταλαβαίνετε, θεωρείται ένα σοβαρό περιστατικό το οποίο πρέπει να διερευνηθεί. Μάλιστα. Χωρίς να διαψεύδουμε, χωρίς να επιβεβαιώνουμε το μηχανοδηγό, θεωρήσαμε ότι η αναφορά του έχει μια βάση και πρέπει να εξεταστεί. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Άμεσα ξεκινήσαμε τις δοκιμές, άμεσα έδωσα εντολή. Οι πρώτες δοκιμές που έχετε κάνει τι έχουν δείξει? Μέχρι σήμερα έχουμε προσπαθήσει καμιά 15-20 φορές να ξεγελάσουμε το σύστημα, ναι, πάντα μεταπίπτει σε κόκκινη κατάσταση. Μάλιστα. Ό,τι και αν του κάνουμε, γίνεται κόκκινο όπως σωστά είναι σχεδιασμένο, γιατί είναι αυτό που λέμε fail safe. Πάντως, αν είναι έτσι όπως τα λέει ο μηχανοδηγός στην αναφορά που μας είπατε, προφανώς και υπήρξε κάποιο λάθος εκεί στη φωτοσήμανση, δηλαδή στα φωτοσήματα. Εάν ισχύει αυτό που είπε ο μηχανοδηγός, ναι, και αυτό ψάχνουμε να βρούμε, έτσι. Ναι. Από τη Δευτέρα το βράδυ αυτό ψάχνουμε να βρούμε. Αν ισχύει. Ολόκληρη η εταιρεία, μάλιστα, κάνει μία σειρά από, ναι, τεστ που επιβάλλονται σε αυτές τις περιπτώσεις και ψάχνουμε να βρούμε. Τώρα, επειδή σήμερα θα κάνετε την προσομοίωση και θα έχουμε νεότερα αργότερα, εγώ για να κλείσουμε, να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι και οι ίδιοι μηχανοδηγοί προτιμούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, γιατί μάλλον δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο σύστημα, κύριε Τερεζάκη. Τι να σας πω. Τώρα, ένα σύστημα το οποίο έχει σχεδιαστεί και είναι από τα συστήματα που δουλεύουν παγκοσμίως σε χιλιάδες χιλιόμετρα γραμμής, το οποίο έχει δοκιμαστεί όχι από εμάς, όχι από την κατασκευάστρια εταιρεία, ναι, από ανεξάρτητο Άγγλο φορέα, ο οποίος κάνει ακριβώς τέτοιες πιστοποιήσεις. Δηλαδή, εγώ βλέπω και τους μηχανοδηγούς μαγκωμένους, γιατί αυτές οι επικοινωνίες προφανώς θα έπρεπε, αν τον πιστεύονταν το σύστημα, να πει τι λέει το σύστημα, παιδιά, πράσινο, περνάμε, κόκκινο, σταματάμε. Κοιτάξτε να μου δείτε. Κάνει εντύπωση. Αυτό μου έκανε εντύπωση, θέλω να σας πω. Το γεγονός ότι υπήρξε επικοινωνία. Εμένα δεν μου κάνει εντύπωση αυτό και να σας πω. Μιλάω με τους μηχανοδηγούς. Πολλές φορές έχω κάνει δεκάδες ταξίδια στην καμπίνα μαζί τους. Ναι. Δικαιολογώ τον φόβο τους ύστερα από ό,τι γίνει στα Τέμπη. Μάλιστα. Για μένα, ανθρώπινα, είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Μα καλά κάνουν οι άνθρωποι. Το ψυχολογικό τους. Έτσι, δεν μπορώ. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, και εγώ ο ίδιος, αν με ρωτήσετε, στη θέση τους, αν ήμουν, προφανώς θα φοβόμουν. Θα ήμουν μαγκωμένος, όπως είπατε σωστά. Μάλιστα. Άλλο αυτό, και να παίρνω και κάποια τηλέφωνα με τους συναδέλφους που, αν ξέρω ποιοι προπορεύονται, ποιοι είναι πίσω μου, και άλλο η επίσημη επικοινωνία που πρέπει να γίνεται με τα κέντρα τηλεδιοίκησης και τους σταθμάρχες, όπως προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός Κίνησης. Άλλο το ένα. Άλλο και το άλλο. Σωστό. Περιμένουμε την προσομοίωση να μας δώσετε νεότερα, κύριε Τερεζάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Τερεζάκης βγαίνει πάντα και αυτό γιατί να μας εξηγεί. Σωστά. Γιατί υπάρχει μια, αυτό ένας που είπε, φόβος και μια ανασφάλεια. Ένας φόβος, ένα μάγκωμα, ναι, του κόσμου, όπως ό,τι έχει κάνει με τα τρένα.